στρατό στις 26 Οκτωβρίου του 1912. Πώς λένε το κορίτσι του Μάη. Κατέρι, πώς το λένε, Βασίλη. Σε λένε. Πες. Από έξω δεν φαίνεται τόσο ψηλός, αλλά τελικά είναι. Βρισκόμαστε στο The After School Show και είμαστε στην Ακρόπολη. Ακρόπολη δεν είναι. Εκεί, Ακρόπολη δεν είναι. Νομίζω πως όχι. Τι? Νομίζω πως είναι ο Λευκός. Στο Λευκό Πύργο είμαστε. Ο Λευκός Πύργος λοιπόν του ΟΤΕ. Αλλά δεν κατάλαβα. Όχι, στο Λευκό Πύργο είμαστε. Είμαστε πάνω ψηλά. Αν δεν το παζώσαν και το βάλανε έτσι, είναι λάθος το αρχιτέκτο. Να ξέρεις. Εκτός εάν έχει κάτι μυστικό εδώ που πρέπει να πατήσεις, θα ανοίξει. Είναι πολύ χαζή, είναι πολύ έξυπνη αυτή το φτιάξιμο. Γεια σου, Κούρδη, και βρισκόμαστε σε ποιο επεισόδιο, Βασίλη? Στο πέμπτο επεισόδιο, λοιπόν. Φτάσαμε σήμερα στα πέντε επεισόδια. Για το διάφορο σχολικό show και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πολιτιστική γραμμή νούμερο 50 του ΟΑΣΤ. Απέναντι από το Λευκό Πύργο είναι opposite the White Tower. Το βλέπεις. Opposite the White Tower. Απέναντι το Λευκό Πύργο. Απέναντι το Λευκό Πύργο. Πώς το βλέπεις εσύ? Ακρός. Ακρός. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Πάρτε ένα τηλέφωνο, πάρτε. Μεταφράσεις, ο ωραίος Βασίλης. Ωραίο, πάνω απ' όλα. Βασίλης λιγότερο. Τώρα και στο σπίτι σας. Είπα μήπως πήγαινε, λέει υπάρχει είσοδος για την υπόγεια Κρήτη, αλλά λέω ότι θα μας είπε Κρήπτη. Ψέματα λέει, όλα είναι μια συνωμοσία, κατευθείαν πας Κρήτη από εδώ. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, πληρώνεις το φόρο στο πλοίο και στο αεροπλάνο, γι' αυτό δεν σου λένε ότι πας και από εδώ. Κοντάει. Την επόμενη φορά που θα κανονίσετε διακοπές με τον Βασίλη για Κρήτη, να ξέρετε από πού θα περάσει. Θα την πω έξω από το Άγιο Δημήτρη. Και μου λέγανε βέβαια, γιατί μόνο 10 ευρώ το εισιτήριο για την Κρήτη. Λέω, άσε, ξέρω εγώ. Άρα, Χριστόφορος, την Κυδική έπρεπε να κάνουμε γύρω. Ναι, σήμερα είναι υπέροχη μέρα, δηλαδή βρισκόμαστε πόσο Νοέμβρη, Βασίλη, 10. 11 Νοεμβρίου. Έχουμε ετοιμάσει κάτι βίντεο με την κατασκήνωση καλό χειμώνα που λέμε σε βρίσκεστε κάπου στο Νοέμβριο, ενώ εμείς έχουμε ήλιο και τώρα έχουμε πιο πολύ ήλιο από την ώρα που τραγουδάμε. Αλήθεια. Γεια σου, Γιούπη, και πάλι. Βρισκόμαστε στο The After School Show. Και στην Άνω Πόλη. Η εκπομπή μας λοιπόν είναι αφιερωμένη σήμερα στην πολιτιστική γραμμή νούμερο 50, την οποία την πήραμε από το Βασιλικό Θέατρο, ακριβώς μπροστά από το Βασιλικό Θέατρο. Opposite of the White Tower. Opposite of White Tower. Of White Tower. Και μας έφερε στη στάση 11 της πολιτιστικής γραμμής, που είναι ο πύργος του Τριγωνίου. Μας αποδεικνύουν αυτές οι εκπομπές που κάνουμε με πράγματα τα οποία μπορούμε να βρούμε στην πόλη, ότι τελικά η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια άδεια πόλη από δραστηριότητες, δεν είναι μια άδεια πόλη από ομορφιά, αλλά είναι μια πόλη που πραγματικά έχει πολλά κρυφά σημεία τα οποία μπορούμε να ανακαλύψουμε. Και
μέσα από το δεύτερο school show σας οργανώνουμε κάπως και οργανωνόμαστε κι εμείς, γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Μπορείτε να μας βοηθήσετε κι εσείς να βρούμε και άλλα μέρη που θέλετε να πάμε, να δούμε, να πείτε κάποιες ιδέες για την εκπομπή, που θέλετε να πάει μετά, που θέλετε να συνεχίσει αυτή η περιπέτεια που κάνουμε. Γιατί το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε κατασκηνωτές μόνο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κατασκηνωτές και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, από την Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, ακόμα και από τα νότια, από την νότια Ελλάδα έχουμε κατασκηνωτές, δηλαδή από Αθήνα, Βόλο. Γενικά ξέρουμε ότι είστε πολλοί, είστε παντού. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εκπομπή στην κάθε πόλη. Αυτό όμως απαιτεί τη δική σας στήριξη. Γιούπι! Το The After School Show είναι μια εκπομπή η οποία έγινε καθαρά για όλους εμάς. Είναι μια συνέχεια της κατασκηνωτικής περίοδου. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση που έχουμε όλο το καλοκαίρι, να την κρατήσουμε και το χειμώνα. Και είμαστε και η μόνη κατασκήνωση που το κάνει αυτό. Δηλαδή ήταν μια ιδέα καθαρά δική μας. Τελείως δικό μας γέννημα. Τα κείμενα, το μοντάζ, οι μουσικές, είναι όλα παραγωγή στελεχών της κατασκήνωσης. Οι εκπομπές που βλέπετε είναι παραγωγή στελεχών της κατασκήνωσης. Με πάρα πολύ αγάπη και πολύ αγάπη για εσάς. Για όλους εμάς, για τα στελέχη, για τους κατασκηνωτές, για όλους. Και η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε κάπως πιο δυνατά, πιο δυναμικά. Τα πρώτα επεισόδια έχουν αρκετά views για μια νέα εκπομπή. Αλλά πηγαίνοντας σταδιακά, ενώ τα επεισόδια, εάν τα παρακολουθήσετε, γίνονται και μικρότερα σε μήκος και πολύ πιο ποιοτικά στο ύφος τους. Γιατί και εμείς διορθωνόμαστε από τις δικές σας όμως παρατηρήσεις. Οπότε χρειαζόμαστε τα δικά σας σχόλια. Πείτε μας τι σας αρέσει στην εκπομπή και τι δεν σας αρέσει. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει καθόλου, μπορείτε να μας το πείτε. Χρειαζόμαστε όμως απαραίτητα, Γιούπι, τη δική σας στήριξη. Θέλουμε να κάνετε like, να κάνετε share, να κάνετε comments για να μας πείτε τι θέλετε να βλέπετε. Γιατί και εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτό. Ακόμα, με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε, γιατί δεν είμαστε όλοι μεταξύ μας φίλοι στο Facebook ή στο κανάλι στο YouTube. Βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο ακόμα και τους κατασκηνωτές οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία, δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα τη σελίδα της YoupiCamp στο Facebook. Την επίσημη σελίδα της YoupiCamp. Τους βοηθάτε να ανακαλύψουν τη σελίδα, να βλέπουν τις εκπομπές και να κρατάμε όλη την επικοινωνία μεταξύ μας καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Γιατί μας περιμένουν και εκδηλώσεις. Μας περιμένει ίσως κάποιο χριστουγεννιάτικο πάρτι. Αρκετά πράγματα. Το οποίο θα είναι για όλους εμάς. Κάποιες συναντήσεις κάτω. Ακριβώς αυτό θέλουμε από εσάς. Λοιπόν, θέλουμε την αγάπη σας, τη στήριξή σας, τις διορθώσεις σας και ό,τι πραγματικά έχετε ανάγκη να μας πείτε, να μας το πείτε είτε δημόσια είτε σε inbox. Κάπου εδώ περιμέναμε μέχρι και τη δύση του ηλίου πάνω στα κάστρα για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι σε αυτή την εκπομπή, Βασίλη, δεν θα έχουμε δώρο. Δεν θα δώσουμε κάποιο δώρο, αλλά θα το κάνουμε ανάποδα. Θα μας δώσετε εσείς δώρο. Ακριβώς. Το δώρο σας θα είναι η στήριξή σας. Like, share, comment, subscribe στο κανάλι μας, όπως θα δείτε μετά. Μας στέλνετε inbox με ό,τι παρατήρηση έχετε, ό,τι προτάσεις έχετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι βάλει γλάβα σας τέλος πάντων. Και μην νομίζετε, τα δώρα θα έρθουν και θα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που δίναμε πριν. Έχουν περάσει πολύ όμορφα κάποιοι φίλοι μας οι οποίοι κέρδισαν και ταινία. Κέρδισαν στο Mindtrap, κέρδισαν στην προσομοίωση, μάλλον έρχεται η προσομοίωση του Ski και του Snowboard. Για αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε κάποιο δώρο, αλλά θα έρθει ένα καλύτερο δώρο μετά, στις επόμενες εκπομπές. Αυτή τη βδομάδα περιμένουμε εσάς. Εσείς πρέπει να ενεργοποιηθείτε και να μας πείτε πραγματικά τι πιστεύετε για τη σελίδα και τι θα θέλατε να δείτε στις εκπομπές της Παρασκευής. YoupiCam λοιπόν, από το The After School Show σας λέμε ένα καλό απόγευμα, YouPi! Yeah!